Σήμερα έχουμε την προβολή δύο ταινιών. Η πρώτη με τίτλο «Χωρίς τσιμέντο» της Βάνας Αλεξοπούλου και η δεύτερη «Χίλιες χαμένες μπάλες του γκολφ» του Βαγγέλη Καλέτζη. Στο τέλος και οι δύο σκηνοθέτες που είναι ήδη εδώ μαζί μας θα κατέβουν κάτω να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις σας. Ladies and gentlemen, welcome to the 13th Thessaloniki Documentary Festival. Today we have the screening of two movies. The first one is called Out of Concrete by Vanna Alexopoulou and the second, A Thousand Lost Golf Balls by Vangelis Kaleidzis. Both directors at the end will come here to answer to any of your questions. Καλή προβολή, enjoy the film. Ρωτήστε, τους σκηνοθέτες είναι και οι δύο εδώ. Οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε. Θέλετε να μας πείτε εσείς κάτι πρώτα και σιγά σιγά να θέλετε κάποιος να ρωτήσει. Δεν ξέρω, είμαι συγκινημένος, το έχω δει χιλιάδες φορές, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι συγκινημένος με την ταινία, είναι σαν την βλέπω πρώτη φορά. Ίσως γιατί παρουσιάζεται σε ένα ευρύ κοινό όπως είναι το φεστιβάλ αυτό. Πραγματικά είμαι συγκινημένος. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω κάτι περαιτέρω. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Ναι. Πρώτη φορά παρουσιάζει την ταινία. Σε μεγάλο έτσι κοινό, ναι. Έχουν γίνει κάποιες παρουσιάσεις στην Κρήτη και στην Αθήνα σε ένα οικοφιλμ, Eco Week, όπως λεγόταν, δεν θυμάμαι. Αν κατάλαβα καλά, είπατε ότι έχει αντί... Θα το δείξετε δηλαδή και έξω στην Ευρώπη, για να μπορέσετε να... Έχει, έχει τέτοια ευρωπαϊκή, ναι, και ειδικά στην Αγγλία, που είναι το άλλο γήπεδο γκολφ. Συγχαρητήρια. Ήταν πολύ ωραία έργα και τα δύο, το κειμενό μάλλον. Υπάρχει τελικά ετοιμιγωρία. Γιατί υπάρχει, έλεγε μέχρι την ώρα του μοντάζ δεν υπήρχε. Ναι, αυτό είχε τελειώσει όταν πια δεν είχε βγει ακόμη. Έχει βγει μια ετοιμιγωρία από το Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία ακυρώνει την περιβαλλοντική μελέτη, αλλά αυτοί συνεχίζουν γιατί η μελέτη μπορεί να αλλάχτεί, μπορεί να αλλάξουν κάποια πράγματα και να ξανακαταθέσουν τη μελέτη αυτή και πάει λέγοντας. Δεν έχει. Δεν είναι. Παραδόθηκε, να το πούμε έτσι. Έτσι δεν είναι κλειφ. Ναι. Υπάρχει το fast track. Είναι το fast track, είναι ένα νέο νόμο ο οποίο βοηθάει, υποτίθεται, βοηθάει τι επιχειρήσει να τελειώνουν γρήγορα ένα έργο από τα λίγα που ξέρουν. Ορίστε. Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Έχει βγει μια την υγωρία, αλλά αυτοί ξανά αλλάζουν τη μελέτη και συνεχίζουν. Βασικά το έργο αυτό δείχνει ότι είναι αυτό που θέλω να πω εγώ, δηλαδή είναι η εξαπάτηση της τοπικής κοινωνίας, μια ακόμη εξαπάτηση της τοπικής κοινωνίας με πρόσχημα ότι θα βοηθηθούν, ότι θα βγουν δουλειές, αλλά από πίσω υπάρχουν συμφέροντα άλλα. Αυτό είναι. Και ουσιαστικά ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτή την ταινία να τραβήξουμε απλά την περιοχή πριν να αρχίσουν τα έργα. Αλλά πηγαίνοντας εκεί, είδαμε την ανάγκη των ανθρώπων να πούνε κάτι, να βγει ένας λόγος από εκεί, γιατί φοβόντουσαν. Οπότε ήταν σαν να μας είπαν να κάνετε κάτι. Καταρχήν, συγχαρητήρια και στους δύο. Ήταν φανταστικές και οι δύο οι προβολές. Και για το ελεύθερο κάμπινγκ θέλω να πω, γιατί μου θυμήθηκα πράγματα που είχα ξεχάσει. Και πιστεύω ότι πρέπει να προβληθεί και αλλού. Γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό το να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και ένας άλλος τουρισμός ο οποίος σέβεται περισσότερο από αυτούς που νομίζουν ότι σέβονται. Όσον αφορά το θέμα της Κρήτης,
Καταρχήν μου ήρθε κάτι σε κάποια στιγμή στο μυαλό, το οποίο δεν ξέρω αν σε σχετίζεται, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω μήπως γνωρίζει κάποιος άλλος. Αν θυμάμαι μέσα στο καλοκαίρι, αυτό ή το προηγούμενο, πιάσε μια φωτιά στο Βάι. Ναι. Δεν ήταν στο Βάι, ήταν στο Μπρέβελι. Είναι ένα άλλο φιλικό δοσός. Ήταν σε άλλο φιλικό δοσός. Ήταν ένα άλλο φιλικό δοσός. Και το οποίο... Ναι, μπράβο. Αυτό είναι σε άλλο μέρος, δηλαδή δεν σχετίζεται. Είναι στο νομό Ρεθύμνης, είναι κεντρικά του νησιού, νότια κεντρικά. Εντάξει. Ένα άλλο πράγμα που ήθελα να ρωτήσω είναι αν αυτή τη στιγμή μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Δηλαδή το petition, εντάξει, έγινε, οκ, okay, τελείωσε, το γράψαμε κτλ. Υπάρχει κάτι που μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα από εμάς, που μάθαμε κάποια πράγματα παραπάνω. Ο καθένας μέσα από αυτό που κάνει, ίσως να μπορεί να βοηθήσει, δεν ξέρω ακριβώς. Ναι. Αυτό είναι η δικιά του πρόθεση και ανάγκη να προσφέρει. Ναι. Εγώ μέσα από αυτό το μέσο που ξέρω να κάνω, έκανα αυτό, γιατί δεν το λέω σε προβολή, αλλά το κάναμε με δικά μας έξοδα, με δικό μας χρόνο. Δεν είχαμε καμιά βοήθεια από οργανισμούς και ιδρύματα που υποτίθεται προωθούν το περιβάλλον, δεν βοηθηθήκαμε καθόλου. Το λέω αυτό, θέλω να το πω. Δηλαδή, εγώ και ο συνεργάτης μου, ο Cliff Google, το κάναμε μόνοι μας. Οπότε, ο καθένας από τη θέση του, ό,τι μπορεί να κάνει. Εντάξει. Το επάγγελμά του μπορεί, δεν ξέρω. Ωραία. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Ένα τελευταίο απλά, εάν υπάρχει κάποια. Εάν γνωρίζετε είτε εσείς είτε μπορούμε να ενημερωθούμε με κάποιο τρόπο, εάν παρόμοια πράγματα γίνονται και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, τα οποία μπορούμε να αντιδράσουμε για να το πιάσουμε λίγο πιο πριν. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Τέλειωσα. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένα ντοκιμαντέρ από την Έλλη Ψαρού, μια κοπέλα που μίλησε λίγο στο ντοκιμαντέρ, που κάνει αυτό το πράγμα. Συγκεντρώνει όλο αυτό που γίνεται στην Ελλάδα. Δεν ξέρω πότε θα βγει. Αυτό τώρα. Παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω, είναι η πρώτη σας ταινία ντοκιμαντέρ ή έχετε κάνει κι άλλες? Ναι, είναι πρώτη ουσιαστική. Είναι πάρα πολύ ωραία δομή για μένα. Δηλαδή, εξελίσσεται πάρα πολύ ωραία η έρευνα. Εξαιρετικά, θα έλεγα. Και, και τους ανθρώπους που διαλέξατε για να μιλήσουν, ήταν καταπληκτικοί. Ναι, ήταν όλοι αυτοί που προσφέρθηκαν. Ήταν δηλαδή ότι είναι από την αρχή μέχρι το τέλος, εξαιρετικά καταπληκτική. Μου άρεσε πάρα πολύ. Δουλεύουν μικρού μήκους ταινίες, οπότε η δομή... Οπότε ξέρετε το... Ναι. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Παρακαλώ. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω και εγώ. Οι όλες οι συνεντεύξεις σας, όλα αυτά τα άτομα που μιλήσανε, είχαν απόψεις. Είχαν και εναλλακτικές λύσεις επάνω στο θέμα. Άρα το θέμα του τοπικού πληθυσμού είναι μια αντίφαση. Δηλαδή υπάρχουν οι λύσεις και υπάρχει και η αντίφαση. Τώρα εσείς με την ταινία σας που είδατε και τον τοπικό πληθυσμό και κατά πόσο αυτή η συνείδηση αλλάζει ή τα συμφέροντα φεύγουν ή ποια είναι αυτή, υπάρχει μια σύγκρουση εδώ. Ήθελα να ξέρω πάνω σε αυτή τη σύγκρουση εδώ. Αυτή τη σύγκρουση που λέτε δεν μπορώ να την αξιολογήσω ακριβώς και πώς ακριβώς, γιατί δεν έχω ζήσει πολύ καιρό μέσα στο χωριό αυτό. Αυτό είναι ένα πολιτικό φαινόμενο το οποίο θα μπορούσε να το περιγράψει κάποιος που είναι ειδικός αυτό. Εγώ πήγα εκεί και, αν θέλετε, κατέγραψα τα συναισθήματα αυτούς που θέλησαν να μιλήσουν, γιατί κανείς δεν ήθελε να μιλήσει πραγματικά. Πιο πολύ σίγουρα δεν θέλανε να γίνει αυτό. Στην αρχή θέλανε, όπως είπε και ο οικολόγος, ότι τους γελάσανε, τους είπανε, γιατί είναι απλοί άνθρωποι. Τους είπαν, θα βρείτε δουλειά, θα έχετε νοσοκομείο, θα έχετε σχολείο, θα έχετε... Και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν κάποιο όφελος από αυτό. Για ποιο λόγο δεν το ξέρω. Γιατί κανείς δεν μιλούσε, δεν μιλούσε, ούτε υπέρ ούτε κατά. Μόνο άνθρωποι που δεν ήταν της περιοχής μιλήσαν και άνθρωποι επιστημόνες, καθηγητές αυτοί. Συγγνώμη να δω να κάνω πίσω την απάντησή σας. Το ζήτημα είναι η προοπτική τώρα. Ποια θα είναι η εξέλιξη, δηλαδή η προοπτική έχει να κάνει με την πολιτεία,
αν θέλει να στραφεί σε ένα άλλο είδος τουρισμό ή να συνεχίσει σε αυτή την εισαγωγική ανάπτυξη. Ναι, εντάξει, τώρα το κράτος, γκολφ θέλει να κάνει, όπως είπε η καθηγήτρια του Αιγαίου, ότι γκολφ θέλει να κάνει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλη την Ελλάδα. Άλλο το κράτος και άλλο και το βαθμό περιθώριο, παιδί. Αλλά το ζήτημα είναι ο τοπικός πληθυσμός πώς θα αντιδράσει και πραγματικά με αυτή την επένδυση γκολφ νομίζει ότι εξυπηρετούν τα συμφέροντά του. Πού δεν εξυπηρετούνται, όπως είπαν, είναι όλοι ειδικοί. Άρα εκεί στην προοπτική είναι το θέμα. Όχι, έχουν καταλάβει ότι. Δεν κρατάνε μια πολύ ουδέτερη στάση. Δεν είναι ουδέτερη, είμαι κατά αυτού του έργου. Αλλά αφήνω να μιλήσουν όλοι. Δεν μπορώ να. Αλλά από ό,τι ξέρω αυτή τη στιγμή, κανείς δεν θέλει αυτό το έργο. Θέλει μια ανάπτυξη, αλλά μπορεί να αντιθούν τα χωριά που έχουν εγκαταληφθεί και έχουν έρθει όλοι σε μια πολιτεία. Να γίνουν ξενώνες. Υπάρχουν τόσα πράγματα να γίνουν. Απλώς είναι η εύκολη λύση. Έχετε μια μεγάλη εταιρεία. Πάρε αυτό, δώσε λεφτά, τελειώσαμε. Τώρα θέλει ευαισθησία, θέλει μαράκι, θέλει αγάπη. Αυτά δεν υπάρχουν. Γιατί γίνονται από γραφεία κάπου αλλού. Δεν έχει πάει ο άλλος να δει τι γίνεται εκεί. Οι ανάγκες πραγματικά υπάρχουν στον κόσμο. Αυτά.